Σήμερα θα μιλήσουμε για το Australopithecus africanus. Το είδος αυτό έζησε στην περιοχή της σημερινής Νότιας Αφρικής περίπου 3,3 έως 2,1 εκατομμύρια χρόνια πριν. Το είδος αυτό παρουσίαζε αρκετά έντονο φυλετικό δημορφισμό, με τα αρσενικά να ζυγίζουν κατά μέσο όρο 40 κιλά και τα θηλυκά 30 κιλά. Ενώ τα αρσενικά είχαν ύψος περίπου 1 μέτρο και 40 εκατοστά και τα θηλυκά γύρω στο 1 μέτρο και 15 εκατοστά. Σε σχέση με το αρχαιότερο είδος Australopithecus afarensis, το κρανίο δείχνει να έχει ελαφρώς πιο ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όπως σχετικά στρογγυλό κρανίο, σχετικά μικρά δόντια, μικρότερα σε σχέση με το Australopithecus afarensis, έχει ένα διακριτό αλλά μικρότερο σε μέγεθος υπερόφριο τόξο και ελαφρώς κυρτό αντί για επίπεδο μέτωπο. Αυτό οφείλεται στο ότι έχει αρχίσει πια σε σχέση με τους πιθήκους ο όγκος του εγκεφάλου να αυξάνεται. Ωστόσο, το είδος αυτό εμφανίζει και αρκετά πιθηκοειδή χαρακτηριστικά, όπως το προεξέχον πρόσωπο. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε εάν φέρουμε μια κατακόρυφο που να περνάει ακριβώς μπροστά από τις οφθαλμικές κόγχες και βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του προσώπου προεξέχει. Επίσης, ένα άλλο πιθηκοειδές χαρακτηριστικό είναι και ο προγναθισμός. Προγναθισμός σημαίνει ότι τα δόντια σε σχέση με την γνάθο προεξέχουν. Σε σχέση με το Australopithecus afarensis, οι τομείς και οι κοινόδοντες είναι μικρότεροι και κοντύτεροι, κάτι που αποτελεί ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό, και το μεσοδόντιο διάστημα μεταξύ των κοινοδόντων και των γειτονικών δοντιών είναι από μικρό έως και ανύπαρκτο. Ωστόσο, σε σχέση με το Australopithecus afarensis, οι προγόμφοι και οι γομφοί είναι μεγαλύτεροι. Εάν δούμε το κρανίο από την κάτω πλευρά, θα παρατηρήσουμε ότι αυτή εδώ η οπή, που λέγεται ηνιακό τρίμα και είναι το σημείο από όπου εξέρχεται ο προμήκης μυελός εντός της σπονδυλικής στήλης, βρίσκεται στο κέντρο της βάσης του κρανίου, αντί για το οπίσθιο τμήμα του, όπως συμβαίνει στους σύγχρονους πιθήκους. Το ότι το ηνιακό τρίμα βρίσκεται στο κέντρο της βάσης του κρανίου αποδεικνύει την δίποδη στάση και βάδιση του οργανισμού. Επιπλέον αποδείξεις για την δίποδη βάδιση προέρχονται από την λεκάνη και τα οστά των κάτω άκρων. Ωστόσο, οι ώμοι και τα οστά των άνω άκρων που έχουν βρεθεί δείχνουν ότι το είδος αυτό συνεχίζει να είναι προσαρμοσμένο και στην αναρρίχηση στα δέντρα.
Το διαιτολόγιο του έμοιαζε με των σημερινών χιμπατζίδων και περιέλαμβανε φρούτα, φύλλα, φυτά, ξηρούς καρπούς, σπόρους, βολβούς, έντομα και αυγά. Περιστασιακά ίσως κατανάλωνε μικρές ποσότητες κρέατος, αλλά πιστεύουμε ότι μάλλον προερχόταν από την κατανάλωση πτωμάτων που έβρισκε και όχι ως αποτέλεσμα κυνηγιού. Ο ίδιος αποτελούσε θύραμα σαρκοφάγων ζώων όπως λιοντάρια και ίαινες. Για λόγους προστασίας από θηρευτές, τα άτομα του είδους αυτού ζούσαν σε ομάδες. Οι αυστραλοπίθηκοι, με βάση τα χαρακτηριστικά τους, τοποθετούνται στην οικογένεια των ανθρωπιδών, δηλαδή την οικογένεια στην οποία ανήκει και ο άνθρωπος. Ο εγκέφαλος των αυστραλοπιθήκων, με όγκο περίπου 480 κυβικά εκατοστά, ήταν μικρότερος από τον εγκέφαλο του σημερινού ανθρώπου, περίπου το 1 τρίτο, αλλά ήταν μεγαλύτερος από αυτόν των χιμπατζίδων. Το περιβάλλον στο οποίο ζούσε μέχρι τα 2,5 εκατομμύρια χρόνια πριν πιθανολογείται ότι περιελάμβανε τόσο δάση όσο και ανοιχτά λιβάδια με χαμηλή βλάστηση σαν τη σημερινή σαβάνα. Μετά τη χρονολογία αυτή, το κλίμα έγινε πιο ξηρό και τα λιβάδια επεκτάθηκαν σε βάρος των δασών. Παλιότερα, θεωρείται ότι το γένος Homo, στο οποίο ανήκουν οι σύγχρονοι άνθρωποι, προήλθε απευθείας από την εξέλιξη του Australopithecus africanus. Νεότερες όμως απόψεις αναθεώρησαν τη θέση του είδους αυτού. Έτσι, σήμερα το Australopithecus africanus θεωρείται ως ένας πλάγιος κλάδος του ανθρώπινου εξελικτικού δέντρου.